Κορίτσι όμορφο, τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Η φετινή χρονιά, η επαγγελματική πήγε πάρα πολύ καλά. Για σένα ήταν μια πολύ καλή χρονιά για σένα. Δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχω. Το ευχαριστήθηκα. Το ευχαριστήθηκα πολύ γιατί δούλεψα και την περίοδο της εγκυμοσύνης μου. Εντάξει, και δούλεψα και με Ελένη Μενεγάκη που ήθελα πάρα πολλά χρόνια να δουλέψω μαζί της. Τη γνώρισα από κοντά. Πώς ήταν αυτή η συνεργασία σου με την Ελένη Μενεγάκη? Αλλά αρνητικά δεν υπήρξαν. Γιατί ήταν πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ καλή μαζί μου. Πιστεύεις ότι θα επιστρέψει σύντομα ή έφυγε και αποχαιρέτησε, είπε το τελικό αντίο? Θα ήθελα να πιστέψω ότι αυτό θα είναι σύντομα. Δεν ξέρω, σίγουρα δεν ξέρω τα σχέδιά της, αλλά θα λείψει πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση. Συζητήσει για του χρόνου, κάτι επαγγελματικό? Έχουν πέσει κάποιες προτάσεις στο τραπέζι, έχουν μείνει σε ένα πρώιμο στάδιο και τώρα την έκβαση αυτών θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να μου πεις για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου που ξεκινάει μια εκπομπή. Ναι. Θα ήθελες να είσαι, επειδή είναι έτσι ένα φρέσκο πρόσωπο που ξεκινάει τώρα κάτι δικό του. Κάτι. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό και ειδικά για την Ηλιάνα. Την Ηλιάνα την ξέρω πολύ καλά, μέναμε και μαζί στην Τουρκία την περίοδο που κάναμε modeling. Ναι. Μοιραζόμασταν το ίδιο διαμέρισμα, το ίδιο δωμάτιο βασικά. Ναι. Το 11 ήτανε, το 12, ναι. Τότε ήτανε, ναι. Η Ηλιάνα όταν άκουγε μία βρισιά ή ένα ακόμα και εξωποδόν άλεγες, έκανε το σταυρό της. Συνέχεια. Δοκιμάζονται καινούργια πρόσωπα, επιτέλους. Δόξα τω Θεώ. Όπως επίσης και στην Ιωάννα τη Μαλέσκου, που είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι καινούργια, αλλά στο χώρο, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο τώρα θα κάνει, ας πούμε, το πρώτο μεγάλο έτσι βήμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που δίνεται η ευκαιρία σε νέα άτομα να κάνουν έτσι μεγάλα projects. Πάντως, επειδή ανέφερες μόνη σου την Ιωάννα Μαλέσκου, μήπως θα πας προς τα εκεί? Δεν έχω συζητήσει κάτι. Την ανέφερα γιατί μου αρέσει πολύ. Να δώσω πολλά φιλιά στα παιδιά. Διακοπές δεν ξέρω αν θα πάνε. Γελάω άπειρα με Χατζίδου. Γελάω άπειρα, δηλαδή δεν υπάρχει το κορίτσι. Μιλάμε κιόλας εμείς και διαδικτυακά. Έχουμε συμπεθεριάσει κιόλας. Α, με τα παιδάκια. Βεβαίως. Βλέπω εγώ τη Μελίτα, μελλοντική μου νύφη. Τα έχουμε συζητήσει, ξέρει αυτή τη λέω. Τεοκλή, μη στραβώνεις τη μούρη σου, αν με ακούς τώρα.